Με οργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη διαμόρφωση της κινητής μονάδας εκτάκτων αναγκών στο προάβλιο του Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Στόχος η αποσυμφόρηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της πόλης που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση μετά το σφοδρό χτύπημα της πανδημίας. Το νοσοκομείο αυτό το κινητό δημιουργείται για κάποια πολύ δύσκολη κατάσταση και στο πλαίσιο του σχεδιασμού που πάντα οι ένοπλες δυνάμεις έχουν, εξετάζοντας και προγραμματίζοντας την επόμενη μέρα. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, που επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, η μονάδα θα παραδοθεί εντός της εβδομάδας και θα δέχεται ασθενείς με κορονοϊό μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Θα διαθέτει 50 κλίνες νοσηλείας και ακτινολογικό εργαστήριο. Στη μάχη της Θεσσαλονίκης, πέρα από τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που έχουν επιταχθεί, προσφέρουν εθελοντικά κλίνες στο δημόσιο σύστημα υγείας, ρίχνονται και οι ιδιώτες γιατροί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, 170 ιδιώτες γιατροί ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας και δήλωσαν πρόθεση να συνδράμουν στο σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη.